υποξία κριτική στην κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή επί της ουσίας με τον Νίκο Σπιτσέρη αναφορικά με τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. Μόλις την Κυριακή που μας πέρασε, πριν από 4 μέρες, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την πίεση από την πανδημία στο σύστημα υγείας. Όταν την Κυριακή δηλώνεις ότι αντιμετωπίζεις με επιτυχία το σύστημα, την πίεση στο σύστημα, και την Τετάρτη η Αττική βρίσκεται στο σημείο 0, όπου πλέον δεν υπάρχουν κενές κλίνες μεθ, τότε υπάρχουν 2 ενδεχόμενα. Ή την Κυριακή ήξερες ποια είναι η κατάσταση, γνώριζε ο Πρωθυπουργός πόσο οριακή είναι η κατάσταση για την Αττική, γιατί δεν άλλαξε μέσα σε 2 μέρες, και συνειδητά είπε ψέματα, άρα έχουμε έναν επαγγελματία πατεώνα, είτε την Κυριακή δεν γνώριζε. Και άρα μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ο κύριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και στην δήλωση του Θοδωρή Δρίτσα για την τρομοκρατία που ταρακούνησε το πολιτικό σκηνικό. Στην συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, στο οποίο όλοι πρέπει πρώτα απ' όλα καθένας να απευθύνει αυτό το ερώτημα στον εαυτό του. Και αναφέρομαι σε κάθε πολίτη και μετά συνολικά και κάθε πολιτική οργάνωση, κόμμα κτλ. Αν η ελληνική δημοκρατία έχει να κερδίσει κάτι από το θάνατο ενός ανθρώπου. Αν θα είναι απονομή δικαιοσύνης το να πεθάνει ένας απεργός πείνας. Εμείς λέμε το εξής απλό, κάτι το οποίο το λέει η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, η Διεθνής Αμνηστία, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο συνήγορος του πολίτη, άνθρωποι και θεσμοί, ο κύριος Τζαβάρας, το Κινάλ, το Κουκουέ, το Μέρα 25, όλη η αντιπολίτευση, ότι δεν πρέπει να υπάρξει νεκρός απεργός πείνας. Ότι σε ένα κράτος δικαίου η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό, ότι έτσι ξέρει η δημοκρατία να υπερασπίσει τον εαυτό της, αν θέλετε, απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν σεβάστηκε ούτε την ανθρώπινη ζωή, ούτε τη δημοκρατία. Αλλά εκεί φαίνεται η διαφορά της δημοκρατίας από έναν άνθρωπο που επέλεξε τον δρόμο της τρομοκρατίας. Και λέμε πολύ απλά ότι αν πεθάνει ο συγκεκριμένος απεργός πείνας, αν πεθάνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, θα είναι μία ήττα για τη δημοκρατία. Οι ιδέες της τρομοκρατίας έχουν απαξιωθεί στην ελληνική κοινωνία πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς. Η τρομοκρατία έχει χάσει στην Ελλάδα, ποτέ δεν απέκτησε το έρισμα που μπορεί να απέκτησε σε άλλες χώρες. Και αυτή ήταν μια συλλογική νίκη του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου.